Ορίστε. Ναι. Τελευταίος, πάμε. Όχι, όχι, έχουμε άλλον ένα. Άλλον ένα, έλα, πάμε. Παχιά, παχιά. Ναι. Ναι. Έλα, Κωστή. Ω, Χρυσέ. Έλα, Χρυσό μου, ο καλλιτέχνης είσαι. Έλα, Νικαγόρη, τι κάνεις, καλά. Έχουμε ανάπτυξη τελευταία, από όλα τα καλά. Όλα πάμε στο Άγιον Όρος, εμείς οι δύο πάρουμε και το κόκκινο, μας πάει στα καλά τα μέρη. Καρ, 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 καρ. Να μας πάει στα μεγάλα περάσματα. Λέγε. Λέγε. Με τι ευχαρίστηση το λέει πάντως. Ναι. Δεν το είπα εγώ. Άστο τον Αστέρα Τρίπολη, άστο τον Ηρακλή και κλείσει τριάδα με Λάρισα. Ναι. Και τα τρία βγήκαν. Τα έπαιξες. Σωστό. Όχι, εγώ παίζω μόνο ο ΠΑΠ. Λοιπόν, να σου πω τώρα για την Κυριακή. 1-2 σκόρο Ηρακλή με γκολ Βέλιο και... Λουχίνα. Ο Χαντί. Ο Χαντί ούτε έξω από το Αραϊσκάκι θα περάσει. Και θα βάλει γκολ το 89. Ούτε έξω από το Καραϊσκάκι θα περάσει. Ο Χαντί. Ναι, ναι, ναι. Είπατε θα το βάλει με τον Ατρόμητο, δεν τον έβαλε, θα το βάλει τώρα, θα δει. Κάτι καλύτερο θα ξέρει από εσένα και από μένα. Γιατί ποιον θα βάλει αριστερά. Ποιον θα βάλει αριστερά. Ναι. Έχει να βάλει, μη στεναχωριέσαι. Ο Πασάς με Ολυμπιακό δεν νομίζω να παίξει. Δεν νομίζω, αν δεν παίξει ο Πασάς, ποιος θα παίξει, ρε φίλε, εσύ κι εγώ. Είναι πιο έμπειρος. Να σου πω τώρα, κόψτε γιατί θα τα αρχίσω εγώ. Έλα. Κόψε τα ναρκωτικά να μην τα αρχίσω εγώ. Ο Πασάς έχει δείξει ότι όχι απλά δικαιούται θέση στην δεκάδα και με το σπαθί το πιο ακομπλεξάριστος από τους μικρούς είναι. Δε καλός είναι, δεν λέω, αλλά... Ο πιο ακομπλεξάριστος από τους μικρούς... Τι να την κάνω την εμπειρία, ρε μάδι. Και ο Ρικάρδο Κώστα έχει παίξει τρεις τελικούς Champions League. Και είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης άμυνας του ΠΑΟ. Και ο Μπερμπάντο δεν έπαιξε τα τερά του. Τι μου λες τώρα, για παιδί. Και επειδή σε παρακαλώ τώρα, μην ακούω τέτοια πράγματα. Σε. Εγώ τώρα. Όχι εγώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άντε, να και εγώ και εσύ και. Μια Αυστριακή ηλικία 85 ετών έσκησε κομματάκια 1.000.000 ευρώ χαρτονομίσματα για να μην τα αφήσει κληρονομιά στους συγγενείς της. Καλά του εξηγήθηκε.